Όταν λέμε Αγία Γραφή, εννοούμε τόσο την Παλαιά Διαθήκη όσο και την Καινή Διαθήκη. Και ο πιστός οφείλει να μελετά ολόκληρη την Αγία Γραφή, και την Παλαιά και την Καινή. Και όταν λέμε, αγαπητοί μου, Καινή Διαθήκη, εννοούμε την ανανέωση του τρόπου της σωτηρίας μας. Αντίθετα, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί επεκυρώθη αυτή η Διαθήκη με αίμα ζώων. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε επικύρωση με το τίμιο αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί ο άνθρωπος εσώζεται με το αίμα των ζώων. Εσώζεται, αδύνατον, λέει ο Απόστολος Παύλος, να αφαιρεθούν αμαρτίες από τα αίματα των ζώων των θυσιαζομένων. Παρά τα αυτά, είναι το ένα συλλασμός. Δεν είναι το οντολογικό συλλασμός. Ο άνθρωπος επήγαινε στον Άδη. Γι' αυτό παρακαλεί ο Δαβίδ και λέγει: Κύριε, άσε με να αναψύξω λιγάκι. Πέρασα τη ζωή μου με πολέμους, με περιπέτειες. Άσε με λίγο να ησυχάσω πριν φύγω από τον παρόντα κόσμο. Γιατί? Γιατί εκεί που θα πήγαινε δεν θα ήταν παρά ο Άδης. Και στον Άδη λέγει: Ποιος μπορεί να σε ημνήσει, Κύριε, όταν δεν θα υπάρχουν πια εκεί οι φωνητικές χορδές, ο λάριγκας, το σώμα. Για να σε υμνήσουμε δεν θα υπάρχουν αυτά τα όργανα, γιατί θα έχουν διαλυθεί. Συνεπώς, ήταν μια αναψυχή η παρούσα ζωή εδώ, όταν ο άνθρωπος έβρισκε τον ηλασμό από το Θεό. Δεν ήταν οντολογική, όπως είναι στην Καινή Διαθήκη, που αναμένουμε την Ανάσταση των νεκρών και θα παίρναμε πίσω τα ανθρώπινα σώματά μας. Έτσι, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη σε αυτό μόνο διαφέρουν, στον τρόπο με τον οποίο θα σωθούμε. Προσέξτε όμως, ένας και κοινός είναι ο Διαθέτης, και αυτός είναι ο Θεός. Ένας και κοινός είναι ο αποδέκτης της Διαθήκης, και αυτός είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, ο Θεός, Θεός των δύο Διαθήκων, ο άνθρωπος αποδέκτης των δύο Διαθήκων, αλλά είναι ο ένας και ο αυτός άνθρωπος, με την εξής διαφορά: σε δυο του ηλικίες. Η πρώτη χαρακτηρίζει την παιδική του ηλικία και η άλλη την όριμη ηλικία. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη γίνεται παιδαγωγός εις Χριστόν. Αλλά παιδαγωγός στέκεται μόνο στην παιδική ηλικία, όχι στην όριμη. Ενώ πια η Καινή Διαθήκη χαρακτηρίζει την όριμη ηλικία. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι η Παλαιά Διαθήκη εγείρασε. Σε τι εγείρασε? Ως προς τις θυσίες των ζώων. Διότι πια δεν σωζόμεθα με το αίμα των ζώων, αλλά με το αίμα του Χριστού. Οι δύο διαθήκες όμως παραμένουν ατόφιες μπροστά στον άνθρωπο. Όλα τα άλλα, δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, δεν πάβουν από του να είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού, που δίνει τις εντολές του, δίνει τις υποσχέσεις του και ακόμη και τις προαγγελίες του για το Μεσσή. Εκείνοι που, προσέξτε, είτε από άγνοια, είτε από κακότητα, από πονηρία, από πονηρή επιβουλή, δεν μελετούν την Παλαιά Διαθήκη ή ακόμη και τη διαβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη ως δήθεν παλαιά στο βάθος, στην πραγματικότητα, αχρηστεύουν και την Καινή Διαθήκη. Απλούστατα, διότι με το να αχρηστεύσουν να κατηγορήσουν την Παλαιά, αχρηστεύουν την Καινή, διότι αποκρύπτουν την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, δηλαδή του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτό μας το λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη εδόθηκε η ταυτότητα, όχι το πρόσωπο. Στην Καινή Διαθήκη εδόθηκε το πρόσωπο, αλλά όχι η ταυτότητα. Οι άνθρωποι τι να μελέγουσιν είναι
των ιών του ανθρώπου, των ιών του ανθρώπου. Δηλαδή οι άνθρωποι με σου μαθητάς τον Χριστός, τι λένε για μένα, ποιος είμαι? Ακούσατε, ποιος είμαι? Άλλοι λέγουν τούτο και άλλοι λέγουν εκείνο. Εσείς τι λέτε? Είπε στους μαθητάς, αλλά του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτό είναι κατατεθειμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Και ούτε πολύ, ούτε λίγο, είναι ο Κύριος, ο Γιαχφέ, ο Κύριος της δόξης. Αυτός που εκάλεσε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και έγινε Θεός τους. Αυτός που επήρε το λαό του από την Αίγυπτο και τον έφερε στην έρημον. Αυτός που επόμβρισε, έβρεξε το μάνα και έβγαλε από το βράχο νερό. Αυτός που έδωσε τον νόμο στο Σινά. Αυτός που εισήγαγε το λαό του στη γη της επαγγελίας περνώντας τον με άβρεχτα πόδια από την Ερυθρά θάλασσα και από τον Ιορδάνη ποταμό. Αυτός που στάθηκε προστάτης του Ισραήλ και τιμωρός ταυτόχρονα όποτε οι Εβραίοι έφευγαν από κοντά του. Αυτός είναι όταν ήρθε στην Καινή Διαθήκη. Την ταυτότητα λοιπόν μόνον εκεί τη βρίσκομαι, αγαπητοί μου. Έτσι σήμερα εχθροί της Εκκλησίας, ή το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν, μιλούν για τον μύθο της Παλαιάς Διαθήκης. Καθηγητές, διδάσκαλοι στα σχολεία μιλούν για τον μύθο της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιο μύθο? Αύριο αυτοί οι ίδιοι που μιλούν για τον μύθο της Παλαιάς Διαθήκης και τάχα επαινούν μόνον την Καινή Διαθήκη, ότι τάχα εκεί ο Θεός είναι Θεός εκδικητικός και ό,τι άλλο, τόσο μπορούν να μελετήσουν και να καταλάβουν, αυτοί οι ίδιοι αφού εφρόντισαν να αχριστεύσουν την Παλαιά Διαθήκη ως ταμιούχον της ταυτότητος του Ιησού Χριστού, αυτοί οι ίδιοι θα χτυπήσουν και την Καινή Διαθήκη. Γιατί η Καινή Διαθήκη μένει μετέωρη, δεν μπορεί να σταθεί, γιατί το θεμέλιό της της το έχουν βγάλει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, κανένα σπίτι να μην μείνει χωρίς ολόκληρη την Αγία Γραφή, και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πρέπει όλοι να μελετούμε με προσοχή το Λόγο του Θεού.